Πώς διαβάζετε εσείς τις εξελίξεις που έχουμε στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο? Μέχρι προχθές ξυπνούσαμε με την διαβεβαίωση όλων των Ευρωπαίων ότι δεν θα περάσει στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού η τραπεζική κρίση. Τώρα δεν έχουμε μάθει τίποτα. Θυμάστε το 2008. Τη θωρακισμένη οικονομία, λέτε τώρα. Πέραν αυτό. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Την ανοησία των Γερμανών τραπεζιτών και των Γάλλων και των Γερμανών και Γάλλων πολιτικών. Που όταν κατέρεε η Wall Street, το θυμάστε αυτό, είστε ίσως και μικρός και δεν το θυμάστε. Όταν κατέρεε η Wall Street, έβγαιναν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι πολιτικοί και χαμογελούσαν πλατιά με κάποια μνησικακή απέναντι στους Αμερικανοάγγλους, λέγοντας ότι κοιτάξτε τι έπαθε ο Αγγλοσαξονικός καπιταλισμός, εμείς είμαστε θωρακισμένοι. Οι τράπεζές μας δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν οι Αμερικανικές και οι Βρετανικές. Η Deutsche Bank, η Société Générale, η BNP Paribas, η Finance Bank ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τη Lehman Brothers. Ναι. Τα ίδια πράγματα ζούμε και τώρα. Κοιτάξτε, δύο σχόλια, αν μου επιτρέψετε, τώρα φοράω το καπέλο του οικονομολόγου. Πρώτον, αυτή δεν είναι μια νέα κρίση τύπου 2008. Mm-hmm. Είναι η κρίση του 2008, η οποία δεν έφυγε ποτέ και η οποία μεταξελίσσεται. Δεν πέρασε ποτέ η κρίση του 2008. Οι τράπεζες δεν έγιναν ποτέ ισχυρές, στεναρές και θωρακισμένες. Απλά είχαν από πίσω τους τις κεντρικές τράπεζες 7 χωρών και τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς τύπωσαν 35 τρισεκατομμύρια δολάρια για να τις στηρίζουν. Μια προσπάθεια, αυτό που λέγεται και ποσοτική χαλάρωση, που έγινε σε συνδυασμό με τη λιτότητα για τους πολλούς, δηλαδή σοσιαλισμός για τους τραπεζίτες και λιτότητα για τους πολλούς. Αυτό έφερε τον καπιταλισμό, τον διεθνή καπιταλισμό, σε μια κρίση πρωτοφανή για την ιστορία της ανθρωπότητας του καπιταλισμού. Επιτρέψτε μου να την οριοθετήσω κάπως τεχνικά. Ναι. Κάποτε υπήρχε ένα επιτόκιο, 3, 3,5, 2,5%, δεν έχει σημασία, ένας αριθμός, ο οποίος ήταν σε θέση να εξισορροπήσει ταυτόχρονα τις τιμές και το τραπεζικό σύστημα. Να επιφέρει δηλαδή σταθερότητα τιμών, mm-hmm. να μην έχει πληθωρισμό, και σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα, να μην καταραίουν οι τράπεζες. Σήμερα τέτοιος αριθμός δεν υπάρχει πια. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ένα νούμερο, κυρία Λαγκάρντ, να πει θα είναι 4% το επιτόκιο, που ταυτόχρονα να κατευνάσει τον πληθωρισμό και να μην καταστραφεί το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ανεβάζουν τα επιτόκια για να δαμάσουν τον πληθωρισμό, δημιουργούν ντόμινο καταρρεύσεων τραπεζικών και αναγκάζονται τι να κάνουν, bailouts. Πάλι διασώσεις. Είχαμε στην Αμερική διασώθη πριν από τρεις μέρες από την κυρία Γιέλεν και από τον κύριο Πάουελ, από την Υπουργό Οικονομικών και από τον διοικητή της Fed. Διασώθηκε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, ιδίως οι μικρότερες τράπεζες, γιατί εγγύηθηκαν όλες τις καταθέσεις χωρίς όριο. Κάτι το οποίο πάει και κόντρα στο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ. Ναι, υπήρχε όριο 250.000 δολάρια. Έτσι. Ναι. Έγινε δηλαδή ένα bailout, όχι ακριβώς το ίδιο με το 2008, γιατί δεν διέσωσαν τους μετόχους. Ναι, ναι. Διέσωσαν τους καταθέτες. Τώρα βγαίνει η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και διασώζει την Credit Suisse. Και από ό,τι μαθαίνω, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει το μήνυμα ότι θα κάνει το ίδιο για οποιαδήποτε γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική τράπεζα. Αυτά που λέει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι είναι θωρακισμένο το σύστημα το ελληνικό, είναι μια πατάτα. Θα μου επιτρέψει να δω, δεν υπάρχει άλλη έκφραση για να το χαρακτηρίσω. Οι ελληνικές τράπεζες είναι φτερά στον άνεμο. Ναι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχουν είναι ελαίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχουν.